Ναι, σε σχέση με το πρωινό επεισόδιο, νομίζω ότι είναι ένα ακόμα δείγμα της προκλητικότητας και της επιθετικότητας της Τουρκίας στα πλαίσια της με λόγο και έργο αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Όλα τα τελευταία χρόνια, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, θα μου επιτρέψετε να πω, και όχι τώρα που είναι στην Προεδρία, στην ηγεσία της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι πώς την αντιμετωπίζει κανείς, εάν επιχειρεί να την αντιμετωπίσει, και αυτό κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα πλην ΚΚΕ, επιχειρεί να την αντιμετωπίσει μέσα στα ευρωενωσιακά, μέσα στα νατοϊκά πλαίσια, μέσα σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι συντηρούν και χαϊδεύουν την πλάτη αυτής της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας, κατά την άποψή μας, όπως και στο ζήτημα το προσφυγικό. Η λύση, η διέξοδος από αυτή την κατάσταση, τη δύσκολη κατάσταση για τη χώρα μας, είναι σε ρήξη και σε σύγκρουση με αυτό το πλαίσιο, το νατοϊκό και το ευρωενωσιακό. Νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχτεί και στο ζήτημα των προσφύγων, όπου αυτοί οι οποίοι τους δημιουργούν, αυτοί οι οποίοι τους παράγουν, κατά μία έννοια, μέσα από τους πολέμους, μέσα από τη φτώχεια, μέσα από τις επεμβάσεις, μέσα από κάθε είδους δυστυχίες που σπέρνουν στους λαούς, και αυτοί έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένο όνομα και επίθετο. Το επίθετό τους είναι οι υπεριαλιστές, το όνομά τους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία. Αυτοί λοιπόν, με συγχωρείτε, πρέπει να έχουμε μέτωπο απέναντι σε αυτούς, προκειμένου να δώσουμε μια διέξοδο. Α, τι λέμε εμείς, τι έχουμε πει. Και τα σύνορα ανοιχτά. Τα σύνορα είναι αναγκαίο να φυλάσσονται, κύριε Κούτρα. Μάλιστα. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο και αυτονόητο, θα πρόσθετα εγώ. Όμως, αυτή τη στιγμή μπορεί μια χαρά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το έχει ξανακάνει, να πάει στους χώρους όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι πρόσφυγες, έξω από την Αδριανούπολη, έξω από τον Ιντλίμπ, στους χώρους όπου είναι συγκεντρωμένοι, να γίνει διαδικασία καταγραφής και υποβολής των αιτήσεων ασύλου, και από εκεί και πέρα, με μέσα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και βεβαίως με την οικονομική συνδρομή και την τεχνική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν στις χώρες προορισμού. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν το ζητάει καν η χώρα μας κάτι τέτοιο, παρά συμφωνεί δυστυχώς και αυτή με τις μέχρι τώρα επιλογές και των δύο κομμάτων να αποτελεί η χώρα μας την πίσω αυλή της Ευρώπης, όπου οι Ευρωπαίοι θα αφήνουν τα... Αυτά που δεν θέλουν να βλέπουν. Ορίστε, και συγκεκριμένα παρά τους τόνους που ανεβαίνουν ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι και τα δύο κόμματα συμφωνούν στο πλαίσιο αντιμετώπισης και του προσφυγικού και του γενικότερου προσανατολισμού βεβαίως της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Περί αυτού νομίζω ότι ουδής μπορεί να αμφιβάλλει. Αυτό όμως ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Εάν δεν αμφισβητηθεί αυτό το πλαίσιο, όπως σας είπα, τότε και το πρόβλημα θα παραμένει. Δεν μπορεί δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική να παραμένει προσκολλημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και να περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτήν την ίδια τακτική πολιτική. Πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα έχουμε τα ίδια και δεν θα εγκλωβίζονται μόνο οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Να την αποδεχτείτε. Αλλά θα εγκλωβίζονται. Θα εγκλωβίζεται και η ίδια μας η χώρα και θα αποτελεί, όπως σας είπα, και τμήματα αυτής της χώρας στα νησιά τη φυλακή αυτών των δυστυχισμένων. Να προλάβουμε και την οικονομία. Και το προσφυάζονται επίγοντα και έκτακτα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα ενίσχυση στο δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Λειτουργία των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, των κέντρων υγείας. Δωρεάν υλικά στις δημόσιες υπηρεσίες στον κόσμο που παινοβγαίνει. Άδειες, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο, άδειες σε όλο τον κόσμο. Αυτοί που χρειάζεται να πάρουν άδειες. Για να είναι στα παιδιά τους. Άδειες με αποδοχές. Άδειες με αποδοχές. Και να σταματήσουν τώρα οι πληστηριασμοί και τα κοψίματα ρεύματος από τα